Hi-Tech. Η Φωτοκίνα είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει να κάνει με την εικόνα παγκοσμίως. Διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια στην Πολωνία. Στη φετινή έκθεση συμμετείχαν 1.070 εκθέτες από 51 χώρες. Ενώ δεν έλειψαν ειδικές εκδηλώσεις, καθώς συμπληρώνονται 175 χρόνια από την εφεύρεση της φωτογραφίας. Ενώ η αγορά των παραδοσιακών φωτογραφικών μηχανών συρρυκνώνεται, εξελίσσονται διαρκώς τα smartphones, τα οποία έχουν αντικαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις μηχανές. Δεν λείπουν λοιπόν πλέον τα κινητά με κάθε λογής αξεσουάρ, όπως προστιθέμενους φακούς, με κατευθυντικά μικρόφωνα, ειδικές εφαρμογές για selfies ή λήψη φωτογραφιών 360 μοιρών που καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Και αν τα βίντεο ή οι φωτογραφίες που τραβάτε δεν είναι καλά, μην ανησυχείτε, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες από 45.000 εφαρμογές που μπορούν να τις βελτιώσουν. Το καλό είναι ότι προκύπτουν πολύ πρωτοποριακές εφαρμογές σε εντελώς διαφορετικά πεδία. Ξεκινώντας με τα application για φωτογραφικές μηχανές που σε βοηθούν να βγάζεις καλές φωτογραφίες, μπορείς να δοκιμάσεις διαφορετικά φίλτρα και να συνδυάσεις διαφορετικά στοιχεία πριν φτάσεις στο τελικό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές προσπαθούν να καινοτομήσουν με νέες μηχανές τελευταίας τεχνολογίας και να κλέψουν τα φώτα της δημοσιότητας. Ένας από αυτούς είναι η Lito. Η καινούργια φωτογραφική της μηχανή ονομάζεται Illum και κοστίζει 1.600 ευρώ. Μπορεί να σας φαίνεται ακριβή, αλλά κάνει θαύματα. Αφού τραβήξετε τη φωτογραφία, μπορείτε να εστιάσετε εκεί που θέλετε, να αλλάξετε την προοπτική και το βάθος του πεδίου και να τα βλέπετε όλα σε 3D. Ανήκει στην κατηγορία των Light Field μηχανών, δηλαδή έχει προηγμένη τεχνολογία πεδίου φωτός. Η ίδια εταιρεία έχει παρουσιάσει την πρώτη τέτοια μηχανή για το ευρύ κοινό το 2011. Σε μια light field μηχανή συγκεντρώνουμε όλα τα δεδομένα κατεύθυνσης σε σχέση με το πώς κάθε ακτίνα φωτός μπαίνει μέσα στο φωτογραφικό μας πεδίο. Όταν λοιπόν έχεις στη διάθεσή σου όλα αυτά τα πλούσια δεδομένα και τα συνδυάζεις με ισχυρούς υπολογιστικούς αλγόριθμους, φτάνεις να κάνεις απίστευτα πράγματα με αυτή τη μηχανή που έχουμε. Οι κάμερες καταγραφής της δράσης προσέλκυσαν αρκετό κόσμο στην έκθεση, ο οποίος ήθελε να δει πώς λειτουργούν. Υπήρχαν μάλιστα πολλοί εκθέτες που είχαν φέρει κάποιο μοντέλο κάμερας δράσης. Εντύπωση έκανε και το ελικοπτεράκι με τους τέσσερις έλικες, το DJI Phantom 2 Vision Plus, που τραβάει φωτογραφίες από αέρος, οι οποίες μεταφέρονται στη συνέχεια στο κινητό σας. Οι κάμερες για τα αθλήματα δεν είναι πλέον το μόνο πεδίο δραστηριοποίησης της GoPro, η οποία παρουσίασε το καινούριο μοντέλο Hero 4. Με τη μικρή κάμερα Kivo της Polaroid μπορείς να πας παντού και να τραβήξεις οποιαδήποτε δράση θέλεις. Στο μέλλον, η εικόνα θα παράγεται από πράγματα που φοράμε, όπως για παράδειγμα τα γυαλιά. Θα τραβάμε βίντεο και εικόνες και θα μπορούμε να τα ανεβάζουμε κατευθείαν στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο cloud ή σε άλλους αρχιακούς χώρους μέσω ενός μονίμου interface. Υπάρχουν αντικείμενα που φέρουμε μαζί μας που μας επιτρέπουν να έχουμε μια συνεχή ροή φωτογραφιών. Για παράδειγμα, έξυπνα γυαλιά ή έξυπνα ρολόγια. Είναι κάτι που εξελίσσεται διαρκώς. Η βασική ιδέα όμως που υπάρχει από πίσω είναι ότι ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει 24 ώρες το 24ωρο με εικόνες. Είτε πρόκειται για σταθερές είτε για κινούμενες εικόνες, υπάρχει ένα μόνιμο interface. Έξυπνες ιδέες παρουσιάστηκαν και στο πεδίο των εκτυπώσεων, όσον αφορά φωτογραφίες διακοπών είτε selfies. Με την Epson F7100 μπορείτε να σχεδιάσετε τις δικές σας, για παράδειγμα, κουρτίνες με τον ειδικό ψηφιακό εκτυπωτή της. Παράλληλα, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας προσωπικό βιβλίο φωτογραφιών και βίντεο, με τεράστιες φωτογραφίες και ένα ενσωματωμένο βίντεο παρουσίασης. Ή μπορείτε να τυπώσετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες σε υπέροχες ταπετσαρίες που θα δώσουν μια άλλη διάσταση στα δωμάτια του σπιτιού σας.